Να υποδεχτούμε τον τηλεκπαιδευτικό Σωτήριο Καραμίτζα. Γιατί η τηλεκπαίδευση έχει θέση σε αυτή την εκπομπή. Προάγουμε την τέχνη και τον πολιτισμό χρόνια τώρα, Ολάκερα. Φυσικά προάγουμε και την παιδεία, τη γνώση, τη μάθηση. Στα πλαίσια αυτή τη επιθυμία μα να αναβαθμίσουμε όλη τη μάθηση και την γνώση, έρχεται ο τηλεκπαιδευτικό Σωτήριο Καραμίτζα για να μα δείξει. Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε, να τεστάρουμε τις γνώσεις μας και ίσως να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Κυρίως! Θέλουμε να μάθουμε! Έτσι, έτσι, έτσι! Πρόσεξε! Και όπως είπε και μία φίλη μου, ο δάσκαλος με τα ξανθά μαλλιά. Θα το γυρίσουμε μια. Αυτό είναι! Ήδη η Νάνση είχε ακυρωθεί σε δύο απαντήσεις με αυτά που κάνει. Ναι. Θα ξεκινήσω με πολύ ωραίες ερωτήσεις βιολογίας, χημίας, κατασκευαστικές, γεωγραφίας, τα ΣΕΑ, τα ΜΕΑ. Πρώτη ερώτηση, περικαλώ. Παναγία μου. Ποιος είναι ο λόγος που προκαλείται το χασμουριτό. Οι επιστήμονες έχουν αποφανθεί. Από την οκνηρία του ανθρώπινου σώματος Α. Από την μείωση των καρδιακών παλμών Β. Γ. Γιατί ο οργανισμός μας θέλει να ψήξει τον εγκέφαλο. Γιατί κάνουμε... Κυρίες και κύριοι, Ανίτα. Ωραία ερώτηση. Γάμα. Γάμα λέει η Ανίτα γιατί ο οργανισμός μας θέλει να ψήξει τον εγκέφαλο. Νάνση. Εκτός ότι μας τον έχει κάψει, κατάλαβες. Κυρίως. Κυρίως, ναι. Εγώ θα πω από την οκνηρία του ανθρώπινου σώματος, Α. Από την οκνηρία του ανθρώπινου σώματος λέει η Νάνση. Γιώργο. Και εγώ το γάμα γιατί... Το γάμα λέει και ο Γιώργος. Θέλω να σας πω ότι χασμουριόμαστε η απάντηση... Γιατί ο οργανισμός μας θέλει να ψήξει τον εγκέφαλό μας. Ακούστε γιατί. Ο εγκέφαλος κάνει πάρα πολλές... Μπράβο στην Ανίτα και στον Γιώργο και σωστή απάντηση. Θα βάλω τίξ να μην ξεχάσω. Ανίτα. Ο εγκέφαλος μας κάνει πάρα πολλές μικρές και μεγάλες λειτουργίες. Και δημιουργείται υπερθέρμανση. Όταν ανοίγουμε το στόμα μας για το χασμουριτό, αυτή η κίνηση, σταματάει τη ροή του αίματος στο πρόσωπο και στο λαιμό. Δεν ανεβαίνει προς τα πάνω. Η κίνηση αυτή που κάνουμε με τον αέρα, ουσιαστικά τι κάνουμε, παγώνουμε το αίμα που υπάρχει εδώ και το επιστρέφει επάνω στον εγκέφαλο παγωμένο, ώστε να ρίξει την θερμοκρασία του εγκεφάλου. Αυτό ήταν και κάνει ερκοντισιονισμό. Αυτό, άρα κάνει ψήξη εδώ πέρα. Είναι κλιματισμός. Και αν έχουμε κοντίσιο. Να ρωτήσω κάτι, δάσκαλε. Ναι. Γιατί όμως είναι το χασμουριτό, γιατί είναι κολλητικό. Γιατί λέει ότι ο εγκέφαλός μας έχει μία μιμητική στάση και πιστεύει ότι από τη στιγμή που ο εγκέφαλος του απέναντι έχει κάποιο πρόβλημα, άρα και ο δικός μας ο εγκέφαλος κινδυνεύει. Και είναι μέσω προστασίας ο μιμητισμός στο χασμουριτό. Τι λες, γιατί είμαστε όλοι όταν χασμουριέται κάποιος χασμουριτό. Ναι, γιατί ο εγκέφαλος πιστεύει ότι από τη στιγμή που το απέναντι ο εγκέφαλος έχει αρχίσει και έχει θέμα, προστατεύει και τον εαυτό του αμέσως. Για καλό και για κακό. Όλοι μαζί, ναι. Οι καμένοι δεν χασμουριούνται σήμερα. Ποτέ, να ξέρετε. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, να ξέρετε γι' αυτό, ναι. Οι άνθρωποι που είναι λίγο αργόστροφοι, έχουν μονίμως το στόμα έτσι, που χάσκει. Γιατί ο εγκέφαλος θέλει συνέχεια λέει, να παίρνει αέρα, ώστε να μπορεί να σκεφτεί. Γι' αυτό κάποιοι καθόνται συνέχεια με το στόμα ανοιχτό και χάσκουνε. Είναι απλά πράγματα καθημερινά. Ωραίο. Νίκησε η Ανίτα, νίκησε ο Γιώργος. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ποιο από τα παρακάτω ζώα κάνει καχάκια σε σχήμα κύβου. Α, η σαλαμάνδρα κάνει καχάκια σε σχήμα κύβου. Β, το καγκουρό. Και Γ, το φασκομήλι. Έχω σπίτι. Ανίτα. Τι είναι αυτό. Το φασκομήλι. Ναι. Υπάρχει ζώο φασκομήλι. Συγγνώμη, φασκομόλι. Α, δεν διαβάζει κιόλας. Συγγνώμη, έχω ένα θέμα. Το φασκομόλι. Φασκομόλι. Είναι το μοναδικό ζώο που δεν κάνει σε σχήμα κύβου. Είναι το φασκομόλι. Παρακαλώ. Η σαλαμάνδρα τι είναι. Η σαλαμάνδρα είναι στα σαύρα, ας πούμε. Σαύρα. Παιδί μου, το φασκομόλι. Να πω το φασκομόλι. Το φασκομόλι θα πει η Ανίτα. Δεν ξέρω. Και καλό θα κάνει να με ρωτάτε. Επόμενη, Νάνση. Ναι. Τι να πω, καταρχήν δεν ξέρω κι εγώ τι είναι το φασκομόλι. Κακό, θα με ρωτάς. Ναι, το φασκομόλι είναι τύπου σαν ποντίκι, ένα πράγμα, φανταστείτε το. Σαν σκύουρο ποντίκος. Θα πω καγκουρό. Καγκουρό θα πει η Νάνση. Γιώργο, ποιο ζώο έχει κάνει κακάκια σε σχήμα το σκύβου. Η σαλαμάνδρα. Η σαλαμάνδρα, λέει ο Γιώργος. Θα πατήσω το κουμπί να μάθουμε την αλήθεια. Και είναι το φασκομόλι. Κέρδισε η Ανίτα. Αυτό είναι το ζωάκι, το οποίο παίζει και σε κινούμενο σχέδιο, νομίζω. Υπάρχει ήρωας αυτό.
Κάνει μόνο κύβο, δεν κάνει κάτι άλλο. Τι λέει. Μπράβο, Ανίτα. Δύο απαντήσεις σωστές, Γιάννητα. Σε παρακαλώ, Νάνση, με τις αναφυγαστικές λεπτομέρειες. Σε όλες τις στομαχικές διαταραχές κάνει κύβο, να ξέρετε, από το ζάκι. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ποιο είναι το ποσοστό των Αμερικάνων πολιτών που δεν έχει πληθεί ποτέ στη ζωή του? Υπάρχει έρευνα της Αμερικανικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ποτέ. Τι εννοείς, παιδί μου, δεν πλήθηκαν ποτέ? Δεν έχουν πληθεί ποτέ στη ζωή τους. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Πώς γίνεται, παιδιά? Ούτε από τη βροχή. Μεγάλοι άνθρωποι ή... Κανονικοί άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι. Τι λες, ρε? Το 13% του Αμερικάνικου πληθυσμού, το 7% ή το 1,9%. Παιδιά, Ανίτα, θα πω το 1,9. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν. 1,9 θα πει η Ανίτα και κλειδώνω την απάντηση, κυρίες και κύριοι. Νάνση! Λοιπόν, επειδή η Αμερική είναι πολλά εκατομμύρια, πολλά όμως, νομίζω ότι θα πω το 13. 13%. 13% κάτσε ρε εσύ, Νάνση, τώρα. Ναι, γιατί. Το ποσοστό 13% των Αμερικανών δεν έχουν πληθεί ποτέ. Αυτό ο λαός ψήφισε Τραμπ. 7 εκατομμύρια ψήφισαν Τραμπ. 77 πώς ήταν, δεν ξέρω κιόλας. Από εκεί βγάλει συμπέρασμα. Γιώργο! Εγώ θα πω το 7%. Το 7%. Ποιο είναι το ποσοστό των Αμερικανών που δεν έχουν πληθεί ποτέ στη ζωή τους? Πατάω κουμπί και είναι το 7%. Να ορίστε. Έχουν δηλώσει επίσημα στην Αμερικάνικη Στατιστική Υπηρεσία ότι δεν έχουν ποτέ πληθεί στη ζωή τους. Βάλτε αναλογία με τον πληθυσμό της Αμερικής. Πόσοι νοματέ είναι στην Αμερική? Δεν είναι 200, 300, πόσο 300. Είναι? 300. Εκατομμύρια, έχουμε πάρει το Wikipedia. Δηλαδή 330, το 7, τώρα έχω με άσχετο με αυτό το 7%. 7% βγαίνει. Πόσο να βγαίνει, παιδιά, πολύ είμαστε. Πιο μεγάλη από την Ελλάδα, πιο πολύ από την Ελλάδα προφανώς. Είμαστε όλοι δυσαρεστικοί. Ένα γήπεδο. Είμαστε καταπληκτικοί. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Μιλάμε, είμαστε διάνοιες, έλεγες. Εδώ θα στέλνω. Το μέγεθος της ανθρώπινης καρδιάς είναι ίσο με το μέγεθος της γροθιάς μας. Α, Β, είναι ίσο με το μέγεθος ενός αναψυκτικού. Γ, ίσο με το μέγεθος ενός όριμου πορτοκαλιού. Πόσο είναι το μέγεθος της ανθρώπινης καρδούλας μας, Ανίτα? Θα πω της γροθιάς μας. Της γροθιάς θα πει η Ανίτα, κλειδώνω απάντηση Α. Ναι, Α. Παρακαλώ, Νάνση. Και εγώ της γροθιάς μας. Της γροθιάς θα πει και η Νάνση. Γιώργο. Και εγώ της γροθιάς. Της γροθιάς. Η σωστή απάντηση είναι, παρακαλώ, είναι ίσο με της γροθιάς μας. Ο καθένας μας. Θα βάλω ένα τικ σε όλους αμέσως. Ο καθένας μας έχει διαφορετικό μέγεθος καρδιάς. Άμα κάνετε έτσι την πουνιά σας, είναι ίση με την καρδιά σας, να ξέρετε αυτή τη στιγμή. Τόσο είναι η καρδιά μας, να ξέρετε. Ναι. Αυτό. Εδώ. Καρδούλα σου που χτυπάει. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια από τις παρακάτω στάρ που έχουν φύγει από τη ζωή είχε στο δεξί της πόδι 6 δάχτυλα? Έτσι πάλι. Μα το έχει ξαναβάλει μια. Όχι. Ζούσε. Είναι άλλη. Δεν είναι μόνο ένα. Το ξέρω. Ζούσε, λέω καταρχήν. Σας έχω και φωτογραφία. Η Όπρα ήταν. Εγώ δεν μιλάω έτσι στον αέρα. Παρακαλώ. Η Όπρα. Άρθρο Γουίτνεϊ Χιούστον. Β, Grace Kelly. Το Β. Γ, Marilyn Monroe. Ποια από αυτές τις κυρίες είχε στο δεξιπόδι 6 δάχτυλα, Ανίτα? Θα πω η Grace Kelly. Η Grace Kelly, λέει η Ανίτα, και κλειδώνω την απάντηση. Νάνση. Εγώ θα πω η Whitney Houston. Η Whitney Houston. Oh, Alpha. George. Φωνάρα, ε. Φωνάρα. Ναι. Marilyn Monroe, εγώ. Marilyn Monroe, θα πει ο Γιώργος. Θα πατήσω το κουμπί να αποκαλυφθεί η εξαδάκτυλη. Και είναι η Marilyn Monroe. Αλήθεια. Εδώ. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 δάχτυλα, θέλω να σας πω. Καλά, η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι η Monroe, δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί το δάχτυλο. Όχι, δηλαδή, βλέπει όλα τα υπόλοιπα. Πληροφορία. Άρα, πόσοι στάρ του Χόλιγουντ όμως έχουν 6 δάχτυλα? Έλατε. Γιατί οι στάρ του Χόλιγουντ έχουν 6 δάχτυλα? Πολύ παραπάνω δάχτυλο στο Χόλιγουντ υπάρχει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι εμεί. Να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Μπορεί κάτι να σημαίνει, κάτι ύποπτο, εξωγήινο, δεν ξέρω, θα σα γελάσω. Εξαδάχτυλοι, να πούμε. Εξαδάχτυλοι πολύ. Διαφορά που κάνανε. Είναι Νάνση, απάντησε σωστά. Όχι, ο Γιώργος. Σοκαριστικό είναι αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ, δάσκαλε. Πάλι καλά που δεν παίζουμε με λεφτά. Έχει βάλει εκεί πέρα που δεν σημειώνει καλά για να μα κλέβει. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Τέλο πάντων. Δεν φαίνεται καλά. Παραγωγή, την πετάξει έξω. Τέλο πάντων, καταγγέλνω. Επόμενη ερώτηση. Εδώ σα θέλω τώρα. Ποιο από τα παρακάτω συμβαίνει στη φύση? Ναι. Να γίνει το λιοντάρι χορτοφάγο. Α. Β. Η κότα να γίνει κόκορα. Και Γ. Να ζευγαρώσει ένα φλαμίγκο με μία κουκουβάγια. Τι λες, από τα τρία συμβαίνει στη φύση, Ανίτα?
Να γίνει το λιοντάρι χορτοφάγος. Η κότα να γίνει κόκορας και το φλαμίγκο να πάει με την κουκουβάγια για δεν παίζει. Τώρα να πάει το φλαμίγκο με την κουκουβάγια, τι να σου πω, τέτοια ανομαλία. Πού θα τη βρει το. Άμα τη βρίσκουμε μεταξύ του εμεί και τρεμπού. Εγώ θα έλεγα το λιοντάρι χορτοφάγος. Το λιοντάρι χορτοφάγος. Σπανακόπιτα. Παρακόπιτα. Όχι, δεν ξέρω να σου πω κάτι. Εγώ θα πω η κότα να γίνει κόκορα. Η κότα να γίνει κόκορα. Ναι, δεν ξέρω, σαν πως γίνεται το λιοντάρι χορτοφάγος. Πώς θα γίνει η κότα. Θα παραγγείλει και απέξω το. Θέλω να αλλάξω τάξη, είναι πολύ χαμηλότερο το επίπεδό τους. Εδώ είναι, ναι. Θα σας αλλάξω θέση. Γιώργο. Το α είναι γιατί το τρώνε για το στομάκι του τα χόρτα, το λιοντάρι. Δεν λέμε τώρα να φάει μια τόσο, να κόψει το κρέας και να τρώει μόνο χόρτο, λέμε εδώ πέρα. Για πάντα. Για πάντα, μαζί στο... Λιοντάρι. Το λιοντάρι. Η σωστή απάντηση είναι... Η κότα να γίνει κόκορας. Πώς γίνεται αυτό. Όταν σε ένα κοτέτσι θέλω να σας πω που... Α, η Νάνση απάντησε σωστά. Χειροκροτήστε την παρακαλώ. Τίποτα. Σας καταγγέλω, Μπορώ να το καταλάβω. Τι εννοείς η κότα να γίνει κόκορας. Να το καταλάβω. Γιατί σας έχω εδώ πέρα τρελάνει μετά από τα σεξουαλικά παράδειγμα. Πώς γίνεται η κότα κόκορας. Ακούστε. Εδώ είναι μια κότα και εδώ είναι ένας κόκορας. Ναι. Όταν ο κόκορας είναι τζούφιος, είναι στήρος, δεν ασχολείται με το κοτέτσι, δεν αναπαράγει το είδος, η μία κότα το παίζει κόκορας. Πώς γίνεται. Αλλάζει βιολογικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες. Σε παρακαλώ, Σωτήρη. Σε παρακαλώ, μπαίνω τώρα που κυπείτε και μαθαίνω. Να επιστήσω την προσοχή στην τάξη, να μην εξανίσταται. Όταν σε ένα κοτέτσι ο κόκορας δεν κάνει τη δουλειά που είναι να κάνει, που μερώνει να την κάνει τη δουλειά, δεν επιτοπίζει. Σου λέω με κόκορας. Όταν έχει πονοκέφαλο, δηλαδή ο κόκορας. Παίζει κόκορας, με τι προσόντα. Εδώ το στρίδι αλλάζει θηλυκό, είναι καλό με την παρέα. Με τι προσόντα, αγόρι μου, σε ρωτώ. Κάτι θα κάνει, θα πάρει δικά τη, κάτι να λαμβάνει τον άνθρωπο. Για σα παρακαλώ, κάποιο. Και που του πάνει γενικότερα και είναι χαμόγελο. Κάποιο να μα πάρει τηλέφωνο. Παιδιά, είναι καταγεγραμμένο αυτό, να ξέρετε. Όταν σε ένα κοτέτσι. Ο κόκορας. Φίλε, συγγνώμη, έχω γεννηθεί κότα, εντάξει. Ναι. Δεν έχω. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Πες ότι έχουμε γεννηθεί κότα. Κοίτα εδώ. Ναι. Περίμενε. Ο κόκορας μου του κοτετσιού μου δεν το πάει το γράμμα. Θα σου πω κάτι. Πώς γίνεται και μεταλλάσσομαι. Με τι προσόν πάω να το παίξω το κόκορι. Το όργανο, παιδί μου, με τι. Παιδιά, υπάρχει, να ξέρετε. Πού υπάρχει, Χρυσέ μου, στην κότα. Γίνεται η κότα. Μπορεί να έχει παραπάνω να μας καλέσει ζωολόγος, ορνιθολόγος, πτηνολόγος. Πτηνολόγος, ορνιθολόγος. Ή κανένας γιατρός που κάνει επιχείρηση αλλαγής φύτου να μας πει. Τα ύστερα του κόσμου. Τι πιμπόλα. Τα ύστερα του κόσμου, Ανίτα. Και όμως, επειδή απάντησες σωστά η Νάνση, πέσα τώρα να τη φάτε. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Ποιο από τα παρακάτω ζώα διασκεδάζει με ένα ιδιότυπο καραόκε. Και θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ. Ο πιγκουίνος. Μαζεύεται παρέα, τραγουδάει ο ένας, μπαθαίνουν οι άλλοι, τραγουδάνε όλοι μαζί. Το ίδιο γίνεται με τη φάλινα ίσως. Τραγουδάει αυτή, τραγουδάνε οι υπόλοιπες. Γάμα η μέλισσα. Ποιο από τα ζώα αυτά κάνει καραόκε με την παρέα του. Ανίτα. Η μέλισσα θα πω, παιδιά. Τη μέλισσα θα πει η Ανίτα. Ο πιγκουίνος, εγώ θα πω. Το πιγκουίνο που είναι και ωραίος με το κουστούμάκι του, πάει με την παρέα του και τραγουδάει, βγαίνει έξω βράδυ. Λέει εδώ πέρα η Νάνση. Γιώργο! Βίτα φάλαινα. Βίτα φάλαινα, ένα από αυτά τα ζώα γουστάρει να τραγουδάει και οι υπόλοιπες να χορεύουν. Ότι πατάω κουμπί. Και είναι η φάλαινα. Πες το μου κι αυτό, παιδιά, να τρελαθούμε εδώ μέσα τελείως. Τραγουδάνε οι φάλαινες, οι κότες γίνονται κοκόρια. Το άλλο έχει τετράγωνο πτέμα. Σε παρακαλώ. Είναι πανέξυπνα ζώα. Θέλω να σου πω ότι όταν είναι μια παρέα και κοιμάσαι που σας είχα πει ότι η γιαγιά φάλαινα πηγαίνει τα παιδάκια, τα μικρά και τα μεταδεύει. Μιλάνε αυτά, παιδί μου, έχουν ήχο, βγάζουν. Αυτά κάνουν ήχο το ένα και μαθαίνουν τα άλλα τον ήχο και όλα μαζί ένα παράγουν τον ήχο μετά. Κάνουν καραόκι, δηλαδή λένε ήχους για διασκέδαση. Και μαθαίνει το τραγούδι το δικό μου. Το μαθαίνουν οι υπόλοιπες φάλαινες και το λένε και άλλες μετά. Ωραίο. Οι φάλαινες δεν κοιμόντουσαν όρθιες. Ναι, πάντως. Είναι πανέξυπνα. Είναι πανέξυπνα. Εγώ έχω τεράστιο ερωτηματικό στο θέμα κότα κόκορας. Περιμένω πτηνολόγο. Να παρεύει η Εθνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Εκτός αν εννοείς ότι συμπεριφορικά το παίζει η κόκορα. Ότι στη συμπεριφορά το παίζει. Στην πράξη εννοεί η Ανίτα. Και στην πράξη. Και φωνάζει κιόλας αν αλλάξει. Στην πράξη, λέω. Και στην πράξη. Πτηνολόγος, ορνιθολόγος, παρακαλώ, σας εκλυπαρώ. Ένας ορνιθολόγος να καλέσει αυτή την εκπομπή τώρα. Βάλτε το,
Το κοκοβίκο, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ποιο κέρδισε? Ο Γιώργος. Το έβαλα. Ο Γιώργος. Το έβαλα, δεν βάλω κι άλλο. Τι έγινε, Γιώργο? Ποιο ζώο διαθέτει μάτι ρεζερβέ? Δηλαδή του βγαίνει το μάτι και ακόμα ένα. Τι ρεζερβέ, ρε, ή ρεζέρβα. Ρεζέρβα, συγγνώμη. Ρεζερβέ είναι το πριβέ. Έχω τραγούδι από πριν και μου έχει δείξει το ρεζερβέ. Ρεζέρβα. Έχει μάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει εξτρά μάτι. Δηλαδή, του βγαίνει το ένα μάτι. Ναι. Και μετά, ω, φέρνει ένα καινούριο. Το οποίο μάτι υπάρχει πάνω. Υπάρχει, αλλά είναι κρυμμένο και το φέρνει. Και το ενεργοποιεί όταν θέλει. Και το ενεργοποιεί όταν θέλει εκείνο. Α, το φίδι. Β, το καλαμάρι. Γ, ο σαλίγκαρο. Νάντσι. Όταν λέει να είναι Ανίτα, συγγνώμη. Για να ξέρω. Καλαμάρι θα πω. Να μου λέτε, παιδιά, να ξέρω. Καλαμάρι, πες τώρα στην Ανίτα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ανίτα, Γιώργο. Έλα, Ανίτα. Ανίτα. Γιώργο λέει την Άνση τώρα. Εγώ τι είμαι. Εγώ είμαι Ανίτα τώρα. Εγώ εσύ Μπόλα. Νάνση. Ωραία, έλα. Λοιπόν, δεν ξέρω το καλαμάρι που κάνει το κάτι και συγχαμένα πράγματα, λέω. Η Νάνση. Ναι. Και Γιώργο. Εγώ σαν Μπόλα θα πατήσω το φίδι. Το φίδι λέει. Ναι. Ποιο ζώο που του βγαίνει το μάτι, αλλά όχι το όνομα, έχει τρίτο μάτι και το φαίνει μπροστά. Πατάω κουμπί και είναι το σαλιγκάρι, θέλω να σας πω. Όταν προβληματίζεται το ένα μάτι του και παθαίνει κάτι, κάνει δίκιο. Και βγάζει ακόμα ένα μάτι έτσι. Γιατί μπορεί. Γιατί γουστάρει, γιατί θέλει. Το μάτι του που είναι, αυτά είναι τα μάτια του. Τέλειο. Και από πού το βγάζει το άλλο μάτι? Από μέσα. Κάνει μια ιδία και βγαίνει ένα πράγμα έξω. Κέρατο. Και έχει ακόμα ένα ματάκι. Γιατί μπορεί να απάντηση. Πάντως είσαι ρεζέρβα, ε. Σαλιγκάρι ποιος είναι? Κανένας είναι σαλιγκάρι, ε. Μόνο η Δέσποινα δεν είχε χθες το βράδυ ρεζέρβα και μείναμε από λάσπορα. Τελείωσε. Κανένας πάρα πολύ χαρά. Έχει αλυσίδε, εσύ μόνο εδώ. Παρακαλώ. Επόμενο. Μην κολυμπήσετε μαζί με υποπόταμο, είναι πρόβλημα να ξέρετε. Τι ταχύτητα αναπτύσσει ο υποπόταμος όταν κολυμπάει κάτω από την επιφάνεια του νερού? Έλα ρε. 32 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε πόσο γρήγορα κολυμπάει. 50 χιλιόμετρα την ώρα ή 11 χιλιόμετρα κολυμπάει αυτό το μεγάλο στρογγυλό τσουποτό ζωάκι. Ανίτα. Και κοιτάω την Ανίτα. Ναι, το πέτυχες, έλα. Θα πω 32 χιλιόμετρα την ώρα. 32 χιλιόμετρα την ώρα, λέει η Γιάννη Τανάντση. Λοιπόν, επειδή το έχω πάει με τη λογική και δεν με έχει βοηθήσει καθόλου αυτό το Σαββατοκύριακο η λογική μου, θα πω 50 χιλιόμετρα την ώρα και τι γίνει, δεν είναι. 50 χιλιόμετρα την ώρα, λέει η Νάνση Γιώργο. 11. 11. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να είναι έτσι τσουποτό, στρογγυλούλικο, γεματούλικο. Όταν κολυμπάει όμως, αναπτύσσει ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και γιατί δεν δίνουμε υποπόταμο και δίνουμε αυτοκίνητο? Έλα μου, έλα! Στο 14.980. Παιδιά, εμάς όμως τρέχει με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Θα πάρει το Tokyo Tiger City. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Θα μπω στα προσωπικά των ζώων τώρα. Συγγνώμη, συγχωρέστε με, θα γίνω λίγο αδιάκριτος. Ναι, ενώ πριν. Ποια φιλικά ζώα θεωρούνται τα πιο εύκολα του ζωικού βασιλείου? Οι θηλυκές χελώνες που κάθονται. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα όποτε γίνει. Οι θηλυκοί ελέφαντες. Όταν λες τα πιο εύκολα, τα πιο δεκτικά σε σεξουαλική περίπτωση. Είναι ο. Δεν έχουν θέμα. Εσύ. Δεν έχουν ποτέ πονοκέφαλο να τα ζω. Άρνηση. Ποτέ, μάλιστα. Άρα είναι πιο δεκτικά σε σεξουαλικές περιπτώσεις. Μάλιστα. Και γάμα τα θηλυκά δελφίνια. Μάλιστα. Ανίτα. Δεν τις είτε. Θα πω η χελώνα. Οι θηλυκές χελώνες είναι πιο... Έτσι. Λοιπόν, επειδή γενικά οι χελώνες είναι πολύ σεξι, δεν ξέρω αν τις έχετε πετύχει ποτέ, κάνουν φόρυβο, χαμός, καρέτα, δεν κάνουν πολύ φασαρία. Πολύ. Θα πω, σε παρακαλώ, Σωτήρη. Κάνουν τον ήχο. Παναγία μου, είμαι και πλέσκουλτ. Με πατάς και βγάζω ήχο. Παναγία μου, θα πω ότι έχω χελώνες. Οι χελώνες είναι. Εκεί είναι. Στην παρέα. Γιώργο. Θηλυκοί ελέφαντες. Οι θηλυκοί ελέφαντες, λέει ο Γιώργος. Θα πατήσω το κουμπί, θα αποκαλύψω την αλήθεια. Είναι οι θηλυκοί, οι θηλυκές χελώνες. Θέλω να σας πω, ένα στην Ανίτα. Σαν δεν τρέπετε. Να ξέρετε ότι... Εξόλης και πρόλης. Κάνουνε συνέχεια. Και είναι και μεγάλες αυτές, πάνε και πολλά χρόνια. Δεν ρωτάνε και τέτοιες, δεν μπορούν να δουν τι γίνεται λόγω
Α, δεν δε βλέπουμε. Πίσω δεν βλέπουμε τίποτα τι γίνεται. Όποιος περάσει τον κύριο είναι. Δεν μας βλέπει κανένας. Αυτές έχουν αυτοσυνείδη. Πού να γυρνάω πίσω, έλα και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Και είναι μια χαρά ζωάρα κάνουν. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Αλήθεια. Νομίζω ναι. Αλήθεια. Πώς είναι η τηλεκπαίδευση που όλα μόλις ολοκληρώθηκε και ο νικητής με μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σωστές απαντήσεις είναι ο Γιώργος! Και πάλι! Για να σας πω κάτι, δεν κάλεσε ορνηθολόγος, κτηνολόγος. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη για το γεγονός ότι η κότα γίνεται κόκορας. Αν ο κόκορας δεν το πηγαίνει μετά από την ερώτηση. Είναι και ταχυδρόμος ο κόκορας. Μετά από την ερώτηση αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα, έχουμε και άλλο δίλημα τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να τηλεφωνήσει εδώ να τοποθετηθεί πτηνολόγος, ορνηθολόγος για να ξέρουμε τι μας γίνεται.